ο Μακάριος, που μακάρι ποτέ να μη μας έσπερνε. Διότι ο Τάνταλος εγέννησε τον Πέλοπα, ο Πέλοπας Αντρέα και Φιέστη, και η θεά Έριδα έφρας πυκνής έπλεξε δίχτυ ανάμεσα στους δυο τους, με νήμα αίμα, αίμα αδελφού πολέμου, που έκλωταν τα χέρια του Αντρέα όταν με τέχνη χώριζε το κρέας από τα οστά των τέκνων του Θιέστη, σπάζοντάς τα προσφορά στο ματωμένο αδελφικό τους δείπνο. Όχι, δεν θα το πω εγώ, η γεύση έχει ακόμα εκείνη η λέμαγη αδελφοσύνη από τον Αντρέα. Και την αερόπη μητέρα από την Κρήτη έγινε ο έκδοξος Αγαμέμνονας. Αυτό το σπίτι κρυφά, μην τριγούν την ημέρα όσοι αργοί χάσαν τα παλικάρια τους στην Ασία και με πέτρες κι αυτοί την ξεκάνουν, κλαίει για την αδερφή της και για τον δικά του ίδιου. Και έχει στις ψυχής της το πλάι την Ατέρα, την Ερμιόνου, πράξεις παράδοσαν τους Έλληνες στο νύκτο, στην ύβρη, στη χλέπη των λαών. Μιλάς αλλά κι εσύ είσαι μια από αυτές. Ωραίες τι. Μητέρα, σε παρακαλώ, μάνα. Μάνα, σε εγκαιτεύω, και πνίξαν αυτό εδώ το σπίτι. Η πρόρα άγγιζε τον Μαλέα όταν από τα κύματα μάντης ναυτίλος φανερώθηκε. Ο Γλάφκος, προφήτης των αληθινών, και μου ανάγγειλε τον φόνο του Αγαμέμνων από την Κλυτεμνίστρα και όλα όσα έγιναν σε εκείνο το έσχατο λουτρό του. Όταν τα δάκρυα με πνίξαν στο άκουσμα του φρικτού και αναπάντεχου νέου, όταν έφτασα στην Αυγλία εκεί τότε, άκουσα τον απέσιο ψήφιρο από ένα θαλασσοδαρμένο που έτυχε εκεί κοντά να μιλά για το ανώσιο τέλος της κόρης του Τιβάρεω, της Κλυτεμνίστρας. Που να είναι αυτός, ο γιος του Αγαμέμνονα, αυτός που μπόρεσε να πράξει τέτοιο βέβηλο έργο, ύστερα από τόσα χρόνια που λείπω από το σπίτι αυτό, και να τον δω και να τον αναγνωρίσω. Εγώ είμαι ο Ορέστης. Εγώ είμαι ο γιος του Αγαμέμνονα. Εγώ είμαι αυτός. Εσύ. Ένας πεθαμένος. Εσύ το είμαι. Ναι, εγώ ένας πεθαμένος. Άγριο την ίδιο η μορφή σου. Από τη μορφή μου πιο άγρια είναι η πράξη που έχω κάνει. Κοιτάξτε με. Τα ξερά κλαδιά τα βλέμματα πετάγονται από τα μάτια σου. Μίασμα που σπηλώνει στον κόσμο και κάνει το φως να γίνεται λοιμός. Μετέλα, λέμε, πώς τολμάς και του μιλάμε. Μιλάω στο παιδί του αδερφού. Αυτός, γιος του Αγαμέμνονα. Ναι, αυτός. Και το τιμά, όπως πρέπει όλοι να τιμούν αυτούς που δυστυχούν. Με τους βάρβαρες έζησες, μεγάλη τιμή για το ωραίο αυτήτη. Όσο για σένα, κακό της σένα. Πες μου έναν λόγο για να σε επενέσω. Που παντρεύτηκε τ' ανόητη γυναίκα, που ξεσηκώθηκε και ξεσήκωσες και τους Έλληνες και πήγε στην Τρία να την βρει για να μην την χάσει. Για να χαθεί η μισή Ελλάδα εκεί. Πάνω λόγος που είχε μαζί να και περνάει. Και εσύ
Μενέλε, τη σπάθη μόνο να θυμάσαι. Να κάνω. Θα μ' ακούσεις. Μιλάω πολύ, θέλω τα ίδια σου λέω. Γιατί μοιάζει να μην έχεις καταλάβει τι θέλω από σένα. Δεν σου ζητάω τίποτα από εκείνα που τα αξίζεις δικά σου να τα έχεις. Μη φοβάσαι. Δικά σου είναι, κράτα τα. Ζητάω να μου επιστρέψεις ό,τι σου έδωσε ο πατέρας μου. Και αν ήταν για σένα το πιο πολύτιμο που είχες στη ζωή, η γυναίκα σου. Και εμένα είναι η ζωή. Είναι ό,τι έχω και δεν έχω. Μονάχα αυτή μου απέμεινε. Δεν θα σου στηθεί. Δεν σου ζητάω να μου επιστρέψεις την Ιφηγένεια, την αδελφή μου που τη σφάξατε στην Αυλίδα. Ούτε να σφάξεις απαιτώ και εσύ την κόρη σου, Ερμιώνη. Τη ζωή που έχασε ο πατέρας μου. Αυτή τη θέλω να επιστρέψεις σε μένα και στην αδελφή μου. Να μας ανταποδώσεις τη γενναιότητα του Αγαμέμνονα που οδήγησε στο Ήμιο το στρατό της Ελλάδας για να σώσεις το γάμο σου εσύ. Από τους ανθρώπους, ο πιο άξιος να τον αγαπά, διωγμένος από τη γη του την Ακρόπολη των Δελφών, επιστρέφει ξανά. Και υποσχέθηκε την ίδια μέρα και
και με το ίδιο ψήφος μόνοι σας να δώσετε τέλος στη ζωή σας.